λένε Δημήτρη και έχω ένα πρόβλημα. Ο αδελφός μου έκανε σχέση με μια κοπέλα, την Κατερίνα, και ενώ έφερε μια φίλη της να μου γνωρίσουν, εκείνος άρχισε να την κατηγορεί ότι δεν κάνει για μένα και σαν να μην έφτανε αυτό, έκανε παράλληλη σχέση μαζί της. Η Κατερίνα τον ανακάλυψε, τον χώρισε και μου το είπε. Εγώ τσακώθηκα μαζί του και χάλασε η σχέση μας. Με τον καιρό ήρθαμε την Κατερίνα πιο κοντά και κάναμε δεσμό. Τώρα ο αδελφός μου μετάνιωσε και χώρισε με τη Διονυσία για να τα ξαναβρει μαζί της. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να πω στον αδελφό μου ότι έκανα σχέση με την πρώην του, ή να μην πω τίποτα και να κρατήσω κρυφή τη σχέση όσο πάει. Μάλιστα, ναι, εννοείται, ακόμα ενδιαφέρομαι. Να πω αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Σήμερα, σε μία ώρα. Όποτε θέλετε, κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Καλημέρα. Λοιπόν, δεν φαντάζεστε τι έγινε. Τι έγινε? Μόλις με κάλεσα για δουλειά. Μπράβο, γιέ μου. Πού? Στην εταιρεία marketing. Μου είχα στείλει βιογραφικό τις προάλλες. Ναι. Για συνέντευξη ή την πήρε στη δουλειά? Υποθέτω συνέντευξη, αλλά μη ήθελαν πολύ άμεσα. Σε μία ώρα μου είπαν μάλλον κάποια έλλειψη προέκυψε. Μακάρι. Και. Άντε, καρδιά μου, καλή επιτυχία. Έχω πάρα πολύ άγχος. Όπα, μην σε πιάνει άγχος και έχουμε προβλήματα. Χαλάρωσε, εντάξει, αφού την ξέρει τη δουλειά καλά. Τι θα βάλω? Τι θα βάλω, τα δικά μου. Αυτά δικά μου. Ναι. Σε ντύσω εγώ, να είσαι. Καμισάκι, ωραίο κτλ. Πρόσεχε, εκεί ψύχρεμο. Άντε, ναι, συγκεντρωμένο. Μη μου αγχώνε, αδελφέ. Έλα, αδελφέ μου, πάμε. Νιώθω τόσο χαρούμενος που σε γνώρισα. Ήρθα στην εταιρεία για να βρω δουλειά και δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα βρίσκα μια κοπέλα σαν και σένα. Εντάξει, υπερβάλλεις τώρα. Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ είμαι αρκετά ενθουσιασμένη και φοβάμαι λίγο. Γιατί φοβάσαι? Γιατί είχα καιρό να ενθουσιαστώ και η αλήθεια είναι πως 2 χρόνια στη δουλειά δεν έχω δώσει ποτέ δικαίωμα. Κι ούτε πρόκειται. Το ελπίζω και αυτό ήθελα να σου συζητήσω, ότι καλό είναι να μην αναφέρουμε κάτι. Δεν είχα τέτοιο σκοπό σε καμία περίπτωση, γιατί και εγώ καινούριος είμαι και δεν θέλω να με πάρουμε στραβό μάτι στην εταιρεία. Τουλάχιστον προς το παρόν. Προς το μέλλον. Προς το μέλλον θα δούμε. Δημήτρη, έφυγα. Θα πούμε. Κάτσε λίγο, ρε. Περίμενε. Τι έγινε, ρε. Πού πας πάλι? Έχω ένα ραντεβού, ρε, Δημήτρη. Τι ραντεβού? Κάτι. Έχω κανονίσει για δουλειά. Κάτσε, ρε παιδί μου, τι δουλειά? Τώρα γυρίσεις από τη δουλειά. Εδώ και 1,5 μήνα που έχεις πιάσει, όλο φεύγεις χαμένος, αυτά. Έλα, λέγε. Τι τρέχει? Ξέρεις τώρα, μωρέ, τα έχω μπλέξει μια κοπέλα και εντάξει. Καλά, αυτό. Και εμείς δεν μπορούμε να μάθουμε τίποτα. Αφού είμαι πιο κλειστός τύπος, δεν μ' άρεσε να μελετάω και πολύ. Ξέρεις, είμαι πιο. Μάλιστα. Και τι φοβάσαι, ρε αδελφέ, μη σε ματιάσω δηλαδή. Ναι, με ματιάσει. Αστειεύομαι, όχι, μωρέ, τι φοβάμαι, αλλά με ξέρεις τώρα, δεν τα συζητάω, δεν μ' αρέσει. Πού τη γνώρισες? Στη δουλειά. Α, κατευθείαν δηλαδή που πήγες και δουλίτσα και κοπέλα, μια χαρά που καταστάθηκε. Τι να κάνεις? Έλα να σου πω κάτι, αδελφέ, θα την γνωρίσουμε. Άντε, να τη φέρω. Εντάξει. Αν τη το πεις. Ελπίζω να δεχτεί, εντάξει, θα τη το πω τώρα και. Και να ξέρεις κάτι, αγόρι μου, ο αδελφός σου δεν σε ματιάζει. Το ξέρω. Το ξέρω, σε πειράζω. Άντε, ρε. Έφυγα, φυλάκια. Άντε, να πούμε. Ναι, θα πάμε, εννοείται. Να σου πω τώρα που πες να πάμε κάπου ζεστά, μήπως να πάμε και μια βόλτα από το σπίτι μου, να γνωρίσεις και με τους δικούς μου, έτσι, με τη μάνα μου, με τον αδερφό μου. Είναι πολύ πολιτικός. Ναι, δεν είναι λίγο νωρίς ακόμα. Έλα, μωρέ, σιγά, εντάξει, χαλαρά σου είπα, να πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι σπίτι, δεν έγινε κάτι. Και αυτοί νοιάζονται να δουν ότι είμαι μια καλή κοπέλα. Μην νομίζουν ότι βγαίνω με την όποια να είναι. Τρέπομαι λίγο. Θα σου φύγουν οι ντροπές σου, είπα. Δεν θα είμαστε μόνοι. Θα είναι και ο αδερφός μου, εντάξει. Κι αυτός νέος είναι, cool είναι. Να σου πω. Ο αδερφός είναι ελεύθερος. Ναι, γιατί? Μου ήρθε μια ιδέα τώρα. Έχω μια φίλη που θέλω να τη γνωρίσω κάποιον, γιατί εδώ και 3 χρόνια δεν έχει κάνει σχέση. Και έλεγα μήπως τη φέρω κι αυτήν. Άντε, ναι, εννοείται. Το ρωτάς, θα τη φέρεις. Μπας και γνωρίσω τον αδερφό μου και βρει κι αυτός καμιά κοπέλα, γιατί τόσο καιρό μόνος δεν παλεύεται. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να ταιριάξουνε. Γιατί όχι. Καλή κοπέλα να είναι μόνο. Εννοείται καλή, είναι πολύ καλή κοπέλα. Ωραία, τέλεια.
Λοιπόν, τόση ώρα είσαστε εδώ και μιλάμε και δεν σας βγάλαμε ούτε ένα γλυκό, ούτε νεράκι. Όχι, γλυκά κάνουμε δίαιτα. Θέλετε καφέ? Νεράκι, ναι, θα το πίναμε. Ναι, αγάπη μου, πάμε να φτιάξουμε. Εγώ ένα. Πώς το πίνετε? Γλυκό. Γλυκό, γλυκό. Και δύο, το πίνουμε δύο. Μα να κάτσε, πάω να το φτιάξω εγώ. Μην μπεδέμεσα. Κάτσε να έρθω να βοηθήσω κι εγώ. Άντε, έλα. Άντε, οι άντρες για ένα καφέ σκίστηκα. Όμω, τι γιος έχετε, πολύ καλά παιδιά. Πάρε, πάρε, να σου πω, ρε. Εσύ αυτή είναι κούκλα. Εντάξει, ωραία είναι. Ωραία, θα κανονίσετε. Ναι, δεν σου έχω μιλήσει για αυτή. Δεν είναι για σένα, αδερφούλε, άστο. Κάτσε, ρε, για μένα δεν τη φέρατε. Εντάξει, δεν είναι για να πλέξει. Έμαθα κάποια πράγματα. Θες να σου πω τώρα, δεν πλέκεις. Γενικά, η κοπέλα έμπλεκε σε σχέσεις, σου παρατούσε. Τι λες τώρα? Δεν είναι, είναι λίγο περίεργη η σχέση της. Και γιατί τη φέρατε, ρε, παιδιά, για να ξεμυαλιστώ? Έλα, ρε, αδερφούλη, τώρα, εντάξει. Είσαι κι εσύ ακράτητος. Εσύ, αγαπούλα μου, με τι ασχολείσαι? Εγώ έχω τελειώσει σχολή χορού και διδάσκω. Μπράβο, πολύ ενδιαφέρον. Ωραία είναι. Εσύ με τη δουλειά πώς θα πας? Καλά, καλά. Ξέρετε, είμαι υπεύθυνη μάρκετινγκ εκεί. Το ξέρω, αγάπη μου. Εσύ καλά έχεις μπει στη δουλειά, μια χαρά. Τα έχω μάθει όλα. Μανά! Ορίστε. Δεν βρίσκω ζάχαρη. Αχ, θες να φτιάξεις και καφέ? Έρχομαι, περίμενε. Αντρικές δουλειές. Πηγαίνετε, πηγαίνετε. Για πες, πώς σου φάνηκε? Εσύ. Μ' αρέσει πολύ ο Δημήτρης. Να σου πω, είναι ελευθερός. Ελεύθερος είναι. Γι' αυτό το, αυτό σε φέρω εδώ. Αχ, μ' αρέσει. Για να δούμε. Ωραία, κλείδωσα. Να σου πω, πώς φάνηκε το σπίτι μου? Ήτανε τέλεια και όχι μόνο το σπίτι σου. Λοιπόν, είναι ανοιχτό να έρχεσαι όποτε θέλεις. Κάτσε με το καλό να χωρίσω, γιατί δεν είναι και εύκολο. Αγάπη μου, κοίταξε. Πιστεύω ότι με την Κατερίνα δεν ταιριάζεις. Και άλλωστε, άμα ταιριάζες, δεν θα γινόταν αυτό με μένα. Κι εγώ για άλλον ήρθα και μάλλον είμαι. Τι να κάνουμε, κι εγώ για τον αδερφό μου σε έφερα, αλλά πώς θα κρατηθώ? Εγώ θα σου δώσω λίγο χρόνο, να, αλλά όχι πάρα πολύ, γιατί σε θέλω για μένα, δικό μου. Εντάξει, κάνε λίγο κουμπούλε. Να σου πω, πάω σπίτι. Να, μην πάρεις ταξί. Εντάξει, έγινε, να. Πάρνω τηλέφωνο. Έλα, Πάρη. Τι έγινε, γιατί δεν ήρθες στη δουλειά? Ναι, αλλά δεν μου είχες πει κάτι. Τέλος πάντων, θα βρεθούμε το βράδυ? Ούτε σήμερα. Καλά, τι έχει γίνει? Εμείς βρισκόμασταν, τώρα δεν βρισκόμαστε καθόλου. Δεν μας τα λες καλά. Έχεις δουλειά με τον αδερφό σου? Ναι, αλλά τώρα τελευταία δεν βρισκόμαστε καθόλου. Τι έχει γίνει? Έχει γίνει κάτι? Θες να βοηθήσω σε κάτι? Δεν έχει γίνει τίποτα. Καλά. Εντάξει. Καλά, μη φωνάζεις. Εντάξει, θα τα πούμε μετά. Θα έχεις δουλειά, δεν μπορείς να το σηκώσεις. Καλά. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, θα τα πούμε μετά. Έλα, τσάω. Δεν μας τα λέει καλά. Και μαζί μου. Σου είπα ότι την ήθελα τότε. Έτυχε στην πορεία, γνωριστήκαμε λίγο, κατάλαβα ότι αρέσουμε ένα στον άλλο και προχώρησε. Μπράβο, και τα έφτιαξε παράλληλα με την Κατερίνα. Που η Κατερίνα είναι τόσο καλό παιδί, και εσύ τίποτα, δεν σε νοιάζει. Συγγνώμη, και εσένα τι λόγο σου πέφτει σε αυτό? Ρε φίλε, με κοροϊδεύσε, το καταλαβαίνεις. Εγώ σε κοροϊδεύσα, αγόρι μου.
Δεν με κορόιδεψε τίποτα. Γιατί σε κορόιδεψα. Γιατί τη φέρατε για μένα και κάνει εσύ κρυφά. Δεν μου το λες κιόλας ότι τάξει μαζί τη. Ότι τάξει και με τις δύο δεν μου λες τίποτα. Και μου το παίζεις ότι είσαι μια χαρά. Γιατί συγγνώμη, σου είπα εγώ θα συμφέρω για να σου κάνω και κανένα προξενιό. Εσύ συνεννοούμαστε τώρα, αλήθεια πες μου. Ε. Και στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι. Έχεις παρατήσει την Κατερίνα. Ε. Γιατί. Τι γίνεται εδώ πέρα. Αδέρφια είσαστε εσείς. Τι φωνές είναι αυτές εδώ μέσα. Με κοροϊδεύει ρε μαμά, με κοροϊδεύει μέσα στα μούτρα μου. Πήγαινε πάρει μέσα. Πήγαινε μέσα. Χωρίς κουβέντα. Μα να όμως μη φωνάζεις, να κοιτάει τη δουλειά του, εντάξει. Πολλά λες. Τι έγινε. Τι να γίνει, μα δεν ξέρεις τι έγινε. Θέλω να σου πω. Τι έγινε, έκανα κάτι. Όχι, αγάπη μου, δεν έκανες κάτι. Απλά σκεφτόμουν ότι πολύ καλύτερα τελικά που γίνανε έτσι τα πράγματα. Πώς. Πού είμαστε μαζί. Ναι, εντάξει, απλά ήθελα να σου μιλήσω λίγο γι' αυτό. Ήθελα να σου πω ότι νιώθω λίγο τύψεις με τον αδελφό μου. Όχι ότι θέλω να χωρίσουμε, προς Θεού, ε. Να σου πω, γιατί νιώθεις τύψεις, δεν κατάλαβα. Εντάξει, γιατί είσαι πρώην του. Ναι, αλλά αυτός το έκανε έτσι. Πήγε και τα μπλέξε με τη φίλη μου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι καλύτερα για να είμαστε μαζί, νομίζω, ναι. Ε. Απλώς θα ήθελα μια χάρη, γίνεται να μην το πούμε, να μην το μάθει. Εννοείται, εννοείται. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, βέβαια, δεν με νοιάζει και τόσο, αλλά αφού εσύ έχεις πρόβλημα, εννοείται. Ωραία, σε ευχαριστώ. Και να ξέρεις ότι ελπίζω και θέλω να πάει πάρα πολύ καλά αυτή η σχέση. Κι εγώ. Πάρη μου, γιατί σε βλέπω τόσο απόμακρο τον τελευταίο καιρό απέναντί μου. Άκου την Ανησία. Τι έγινε. Πρέπει να το λήξουμε. Τι. Να. Τι εννοείς να το λήξουμε. Συγγνώμη. Θέλω να ξαναδιεκδικήσω την Κατερίνα, την αγαπώ πραγματικά. Τι λες ρε Πάρη. Συγγνώμη, πραγματικά, δεν θέλω να μας αλλάξω. Κάτσε άλλα μου έλεγες εσύ, έχω κανένα όνειρα. Συγγνώμη. Και όλες αυτές τις φορές στο σπίτι μου, οι αγκαλιές, τα φιλιά. Ήταν ένα λάθος, αλλά τελείωσε. Τελείωσε. Τι? Τελείωσε εδώ. Δηλαδή δεν θα χωρίσουμε. Τελείωσε εδώ. Αντίο. Τι λες. Δημήτρη. Τι έγινε, μαμά. Θέλω να σου πω, αγόρι μου. Λέγε. Ο Πάρης έχει πρόβλημα. Και εμένα τι με νοιάζει. Καλά, άστα αυτό τι σε νοιάζει, αδελφός του είσαι. Σε παρακαλώ, χώρισε με τη Διονυσία και είναι χάλια. Πρόβλημά του. Καρδουλίτσα μου, αφήστε αυτά τα πείσματα. Αδέλφια αγαπημένα είσαστε. Κι εγώ είμαι μάνα και πονάω. Δεν μπορώ να βλέπω αυτή την κατάσταση. Όπως έστρωσε, ας κοιμηθεί, μαμά, εντάξει. Θέλω να το σταθεί, σε παρακαλώ. Θέλει να τον βοηθήσει. Σε εγκαιτεύω, Γιώκα μου, σε παρακαλώ. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να πω στον αδελφό μου ότι έχω κάνει σχέση με την πρώην του. Ή να μην πω τίποτα και να την κρατήσω τη σχέση κρυφή όσο πάει. Πάρε, τι έγινε. Άσε με, δεν έχω καθόλου διάθεση. Καλά, ξέχνα τώρα τα μεταξύ μας. Κάτι μου λέγει η μαμά. Τι έγινε. Χώρισα με τη Διονυσία. Εκείνη το είπε. Όχι, εγώ τη χώρισα. Ωραία, τότε γιατί στεναχωριέσαι, δεν ήθελες να χωρίσεις. Δεν άντεχα άλλο. Θέλω να διεκδικήσω την Κατερίνα. Όπα, κάτσε, περίμενε. Την Κατερίνα τη χώρισες για τη Διονυσία. Έκανα λάθος, το έχω μετανιώσει. Την αγαπούσα πραγματικά την Κατερίνα. Θέλω να διεκδικήσω πάλι. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι γίνεται. Μια χαρά γίνεται, υπήρχε αγάπη μεταξύ μας. Κοίτα, τόσο καιρό που ήσουν μάλλον με τη Διονυσία, εγώ βρέθηκα λίγο πιο κοντά με την Κατερίνα και έχουμε κάνει δεσμό.